Από τις 2 τα ξημερώματα, κύριε Αλέξανδρε. Από τις 2 τα ξημερώματα σας λέει. Ακούτε. Ναι, ναι. Έχουμε περίπου 2 τα ξημερώματα. Έρχομαι, κοιμάμαι χρόνια εδώ πέρα. Μια χαρά, τον καλύτερο ήπνο κάνει. Το αυτοκίνητό το αφήνει εδώ δίπλα. Αφήνω και κοιμάμαι μέσα στο αυτοκίνητο ή κοιμάμαι έξω. Γιατί το κάνετε αυτό όμως? Έχει κάνει πάρα πολύ πολύ μεγάλη ζέστη και έχουμε, κάνω νομπανάκι το πρωί, το βράδυ είναι πολύ δροσιά και περνάω εδώ την ώρα μου. Να σας ρωτήσω κάτι. Μήπως η σύζυγος σας γκρινιάζει το βράδυ και φεύγετε από το σπίτι, και κάτι τέτοιες πληροφορίες έχω. Κοίτα, μπράβο. Έχω πολύ μεγάλο. Να σας πω κάτι. Να μου πείτε. Θέλω, να σας πω κάτι. Θέλω από το Αντένα και τον κύριο Παπαδάκη μία βοήθεια. Παρακαλώ. Δεν χρειάζεται οικονομικά. Κάποια συμβουλή, κάποιο δικαιόρο πιο φθηνό. Που θέλω από αυτή τη γυναίκα να χωρίσω. Όχι, δεν συμφέρει φορολογικά. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι κάθε βράδυ, 3 με 4 ώρες, λέει εγώ περπατάω, κάπου πάω, με κάποια πόπη. Και δεν με ακούει. Δεν μου δίνει καμία σημασία. Μου λέει εγώ θα κάνω. Παλιά έκανε εσύ που ήσουν πιο νέο, έκανε ό,τι ήθελε. Τώρα εγώ θα κάνω. Είναι πιο μικρή από μένα. Δηλαδή εσεί υποψιαζόσαστε ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει. Και το πρόβλημα είναι το εξή και έναν άλλο που θέλω να σα πω κάτι. Ξέρει, μου λέει, επειδή είσαι εσύ μεγάλο και εγώ εδώ στο σπίτι μέσα μένω με οικογενειακό και έχω μια τη μάνα που είναι 95 χρονών και τα δύο παιδιά μου. Ξέρει, εγώ μαζί σου δεν ευχαριστούμε εδώ 10 λεπτά. Εγώ μου λέει πω βρίσκω κάποιον άλλο που είναι στη δικιά μου ηλικία, κάθομαι μαζί της, μαζί του 3 ώρες και που το έχει και πιο σηκωμένο και σε ευχαριστιέμαι. Τώρα είναι θέμα, Λάζο, κάτσε με τον κύριο. Πάει στο εξωτερικό ταξίδια, κοίταξε το καπί είναι... Κάνει οργανώσεις και πάει στο εξωτερικό, πάει εδώ, πάει και δεν με ακούει καθόλου. Μία βοήθεια, να αφήσω και το τηλεφωνό μου. Είναι 95-18-04. Λοιπόν, μη σας νοιάζει, θα το βρούμε το πρόβλημα, θα το λύσουμε το πρόβλημα. Εδώ τα λύνουμε όλα. Σας ευχαριστούμε. Ρε τι πάθαμε, μας τα πέρα. Η φορολογία να κάνω. Είναι ωραία, είναι το χιούμορ.